Καλό μεσημέρι, είστε καλά. Μεσημέρι. Καλησπέρα και καλό μήνα, πάρω την E3. Βεβαίως. Δεν πειράζει, μέχρι τις 15 καλό μήνα λέμε. Πας και γίνει. Μέχρι τις 12 αυτή τη φορά. Δεν είμαστε οι πρώτοι που το λέμε για το Μάιο, αλλά ξέρω εγώ, πρέπει αυτό το Μάιο επιτέλους κάτι να γίνει, παιδί μου, να είμαστε καλύτερα. Εντάξει, πέρσι κάτι έγινε. Ακριβώς να γίνει καλύτερο το περσινό. Αυτό λέω. Το 17 να είναι, το 18 να είναι καλύτερο το 17. Ωραία. Κύριε Σαγιάδη, γιατί φέτος λίγο αργήσατε με την προσπάθεια αυτής συλλογής τροφίμων? Καθαρά δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Το ημερολόγιο έλεγε ότι Πάσχα ήταν νωρίτερα. Είπαμε μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα πολλοί ήταν ενημερωμένοι για το μάτς με την Ξάνθη. Έπεσε η τιμωρία λοιπόν μετά. Δηλαδή πρώτο ήταν ότι δεν προλαβαίναμε στις 12 ναι, που ναι. Το ξανατονίζω για άλλη μια φορά. Καλά κάνετε. Το 12 είναι η ημερομηνία γιορτής εκ του καταστατικού. Δεν είναι θέμα πότε κατατέθηκε το καταστατικό και πότε εκδόθηκε, έτσι. Γιατί θα πολλοί το παρανοούν είτε για τις 5, είτε για τις 10, είτε για τις 15, είτε για τις 20. Υπάρχει μέσα στο καταστατικό, και ξέρετε εγώ είμαι λίγο τυπολάτρης αυτά, που λέει ότι η ημερομηνία γιορτής καθορίζεται η 12η Απριλίου εκάστου έτους. Στην ΠΑΕΠΑΟΚ άλλο σύλλογο είναι. Τώρα αυτό δεν είναι. Πώς είναι δυνατόν εκείνη στις 20 να βάζουμε εκείνη... Εγώ μιλάω για το καταστατικό του Ερασιτέχνη. Εσείς καλά λέτε. Εσείς το σωστό λέτε. Εκείνη τι κάνουμε. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα όμως. Να σας πω κάτι. Εσείς πιστεύετε η ΚΑΕΠΑΚ είναι πάνω από τη Wikipedia και η Wikipedia το έχει για 20 Απριλίου. Η Wikipedia είναι πολύ πρόχειρη. Είναι εντάξει, μπαίνει ο καθένας. Το θέμα είναι. Εγώ πάω με βάση το καταστατικό του συλλόγου. Η μαμά του συλλόγου έχει πει 12 Απριλίου. Η ΠΑΕΠΑΚ τι κάνει? Αυτό αλλά... δεν το αντιλήφθηκα καν. Αν είναι στη διακριτική σας ευχαίρεια πάντως, επειδή δεν ξέρουμε πότε να κάνουμε τα αφιερώματα, ας γίνει μια συμφωνία μεταξύ Άλφα Σίγμα και ΠΑΕ. 12 είναι, τι συμφωνία. Να τους πει... Συμφωνία αφού το ξέρετε καλύτερα από όλους εσείς το καταστατικό, αφού βλέπετε ότι η μέρα γιορτής είναι 12, 12 πρέπει να γίνει. Εμείς 12 γιορτάζουμε. Εννοείται. Τα αφιερώματα όμως πρέπει να γίνονται. Τα αφιερώματα, αν δεν πέφτουν αργίες λόγω Πάσχα, γιατί συνήθως είναι μεγάλη εβδομάδα και μεγάλες Παρασκευές, εσείς παραδίδετε τις ύλες και τα αυτά, γιατί. Εγώ δόξα τω Θεώ 62 φορές το πέρασα από τα 92. Οπότε είναι θέμα πώς μπορεί ο καθένας να το κάνει. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Όλη η χρονιά είναι για τα 92 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με κανέναν. Εδώ βλέπετε, παίξατε το ηχητικό, παίζετε το ηχητικό και δεν έβαλα αυτόν που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιλοκερδός διαιτήθηκε για άλλη μια φορά να βάλει τη φωνή του στο ηχητικό. Έπρεπε να αλλάξουμε και το ηχητικό γιατί η Αθήνα μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα άλλαξε και την ημερομηνία του τελευταίου αγώνα. Όχι μόνο ήμασταν τιμωρημένοι από τους γνωστούς λόγους, όχι μόνο δεν μπορέσαμε με τον Πανιόνιο ή την Ξάνθινο, ήταν δύο μάτς μέσα στο Πάσχα που μπορούσαμε να το κάνουμε, όχι μόνο είχαμε προετοιμαστεί από τέλη Φεβρουαρίου πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό 24-25 που ήταν ορισμένο, για 22 του μηνός Απριλίου να το κάνουμε. Που από τότε ήταν προκαθορισμένο το μάτς με την Ξάνθη. Όμως οι κλειστές πόρτες και το ένα και το άλλο, και επειδή έχουμε βαρεθεί, είναι για 7η φορά που στις 7 φορές το κάνουμε μέρα που δεν ευθύνεται σε εισαγωγικά ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε ο φύλαθλος, ούτε οι Μητροπόλεις να ταλαιπωρούνται. Ναι. Έτσι. Αλλά το κάνουμε, έγινε θεσμός, είναι 7η φορά. Και πάμε να το κάνουμε με όλη μας την ψυχή. Βέβαια, βέβαια. Και πολλά συγχαρητήρια για το ότι πράγματι το έχετε καθιερώσει και κάθε χρόνο μαζεύετε όλο και πιο πολλά τρόφιμα για τα συσίτια. Τώρα για το Σάββατο, τι ακριβώς ισχύει? Ισχύει ότι όλες τις χρονιές αυτές, αυτή τη στιγμή υπάρχει, θα σας πάρω εγώ, υπάρχει, σας λέω, βρίσκομαι πάνω από το τηλέφωνο από τις 6 ώρα το πρωί. Συνεχώς υπάρχει μια πίεση, μπορώ να πω. Πού θα παραδώσουμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι εμείς θα παραλαμβάνουμε και από αύριο Παρασκευή, αλλά κυρίως το Σάββατο το πρωί, από τις 8.30-9 η ώρα θα είμαστε εκεί, εθελοντικά συνεργεία τα οποία μαζεύουν τα τρόφιμα. Σας ενημερώνω δε ότι από χθες κιόλας, που ήταν εργάσιμη τρίτη ξημερώματα, άρχισαν και διανεμήθηκαν τα προϊόντα ψυγείου, δηλαδή διανεμήθηκαν πάνω από 3-4 τόνοι για ψυγείο, τυρί και υπόλοιπα τυροκομικά. Είναι ήδη στις αποθήκες των Μητροπόλεων. Μάλιστα. Ποντάρετε σε όλους, έτσι, όχι μόνο στον απλό φιλάθλο, αλλά και σε επιχειρήσεις όπως κάθε χρόνο. Μα πάντως τώρα από επιχείρηση ήταν συγκεκριμένοι, οι οποίες θα ανακοινωθούν αύριο σαν χορηγοί της όλης εκδήλωσης, αύριο στη συνέντευξη τύπου 1 η ώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά ποντάρουμε πιο πολύ στον κόσμο, γιατί ο κόσμος κάθε χρόνο του γίνεται πια πεποίθηση αυτή η γιορτή και φέρνει. Γι' αυτό θέλουμε, μπορώ να πω ότι και τη χρονιά που ήταν κλειστή πριν 2 χρόνια νομίζω,
που όχι πέρσι με τη Λάρισα, το προπέρσινο που ήμασταν με κλειστή τούμπα, πάλι είχαμε μαζέψει, ναι. Αλλά δεν ήταν αυτό το περσινό και πιστεύω και το φετινό το over. Πέρσι είχατε πάνω από 100 τόνους, αν θυμάμαι καλά. Εκεί περίπου στις 100 παλέτες ήμασταν. Εντάξει, 100 τόνοι, 100 παλέτες. Εκεί. Ναι, ναι. Γιατί στο σποτάκι τονίζεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν γιορτάζει, αλλά και φέτος γίνεται αυτή η προσπάθεια. Κοιτάξτε, το κάνουμε με όλη μας την ψυχή, αλλά στο πίσω μέρος του θυμικού μας κάτι μας πειράζει. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γιορτή. Γιορτάζουμε τα γενέθλια του συλλόγου, τα 92, mm-hmm. αλλά είναι λίγο, ξέρω εγώ, πικρά, ας το πούμε. Ναι. Χωρίς να ευθύνεται κανείς άλλος, ξέρουμε τις αιτίες, ξέρουμε τις ευθύνες. Αφού γράζεται το συμβαίνει το συνέστημα του φιλάθλου και λέω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι γιορτάζουμε μετά τα όσα έγιναν τελευταίους δύο μήνες. Παρ' όλα αυτά θα τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ο καθρέφτης, είναι το ποδόσφαιρο, αλλά είναι και τα άλλα αθλήματα. Βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, έχουμε τώρα το handball. Προέκυψε το θέμα της Ρόδου με το βόλι. Ναι. Πιο μπροστά ήταν το Final Four. Δηλαδή, όλες οι ομοσπονδίες που είναι στην Αθήνα, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, καταλαβαίνετε και επειδή βρίσκονται μεταξύ τους, δεν υπάρχει εδώ κάτι που να μπορέσουμε εμείς να επηρεάσουμε τόσο πολύ. Μιλάω για όλες τις ομοσπονδίες, έτσι. Λέτε για όσα έγιναν σε Final Four γυναικών μπάσκετ, μα όλα, σε όλα τα, handball. Κοιτάξτε τα πάντα. Ναι. Που, πέστε μου εσείς ένα, θυμάστε κανένα Final Four από τα 20 αθλήματα που να γίνε, που έγινε ένας τελικός στην Κοζάνη, έτσι. Ναι. Και παρόλα αυτά εμείς το χάσαμε με ένα γκολ παλικαρίσκα και αποδειχθήκαμε την ήττα μας. Ήρθε ο Ολυμπιακός στον Εύωσμο, πήρε σοπαλία στην τρέχουσα περίοδο και τώρα βγαίνει η αστυνομία μετά, όπως το ξέρετε κι εσείς, ναι, ναι. Και δεν της αρέσει το γήπεδο σήμερα. Γίνονται πολλά. Έγινε τίποτα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Θυμάστε εσείς μετά τη λήξη της ισοπαλίας ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στον Εύωσμο να αναφέρθηκαν τίποτα επεισόδια, δεν ήρθαν, πήραν ισοπαλία, φύγαν. Μα πέρασαν και τέσσερις μήνες, δεν είναι ότι έγινε προχθές. Πέρασαν τέσσερις μήνες. Άρα λοιπόν σήμερα ποιος δεν μπορεί να κάνει μάτς, πού. Μάλιστα, μάλιστα. Την άλλη προκυρήθηκαν και εκλογές, μια και θα τα πείτε και αύριο στην συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε κάποια έκπληξη, περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Νωρίτερα ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Παρασκευές μας έλεγε ότι ο κύριος Κατσαρής αν μπορούσε δεν θα συνέχιζε, αλλά... Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα και δεν ξέρω κύριε Στουρπλατζόγλου, επειδή ήταν αφαίρετα αυτό, πιστεύω ότι την τελευταία 9 ετία να πω, τις τρεις τελευταίες, έχει πάνω από 60% ανανεωθεί το ψηφοδέλτιο. Αν μιλάτε όμως προσωπικά για τον κύριο Κατσαρή, δεν θέλω να γίνω καν χαλίφη στη θέση του χαλίφη, μια που είναι και της μόδας γι' αυτό. Αλλά μην έχετε τόση αιμονή, ειδικά προσωπικά εσείς, γιατί παρακολουθώ και τα γραφόμενά σας. Ναι. Με τις ηλικίες, τον αδικείτε προσωπικά σαν άνθρωπο, έτσι. Όχι, δεν αναφέρομαι, λέμε, δεν αναφέρομαι στον Κατσαρή. Όταν πολλά ο Τζομπατζόγλου ακούει Κατσαρή και στα ζημέλη. Τον Κατσαρή το σεβόμαστε όλοι. Αναφέρομαι στους όλους τους άλλους που δεν πλησιάζουν. Ότι... δεν θέλουν. Είναι δεδομένη η ασφάλεια, έτσι, με... το συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί λέτε δηλαδή το ότι θα πλησιάσουν μόνο αν πει ο Κατσαρής φεύγει οριστικά. Αυτό δεν το ξέρουμε. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που ήρθε και είπαμε. Ήρθε, του είπε δηλαδή. Δεν έρχεται, ναι. Δεν έρχεται. Εμείς, δεν αυτό, έρχεται, που εμείς αυτό που καταγράφουμε. Δεν υπάρχει καμία κλειστή πόρτα, τα ξέρετε όλα. Μπορεί να είναι 7-3-7-21 τα χρόνια αυτά. Αλλά κατέβηκαν και οι συνδρομές, έγιναν όλα, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Και μην με πάρετε να μου πείτε για το πώς ήρθαν στη Γενική Συνέλευση, την επόμενη της Γενικής Συνέλευσης. Γιατί το και αυτό το κάνετε και ξέρετε, εγώ θυμάμαι. Ναι. Εμείς αυτό που καταγράφουμε είναι ότι όντως υπάρχει ένας μεγάλος μέσος όρος ηλικίας παραγωγικός και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει η οικογένεια του ΠΑΟΚ και θα το βρούμε μπροστά μας είναι ότι δεν βγάζει νέους παράγοντες. Δεν κατακρίνουμε τους υπάρχοντες. Δεν κατακρίνουμε τους υπάρχοντες. Το πρόβλημά μας σε εμάς είναι. Αυτό είναι από παλιά. Αλλά το ότι σας είπα και πάλι, πιστεύω ότι τις τελευταίες τρεις τριετίες, τα τελευταία 9 χρόνια, δέστε λίγο το προ 9 ετίας ψηφοδέλτιο να δείτε ότι κάπου ένα 60-70% 65% έχει ανανεωθεί όσον αφορά τα άτομα, έτσι. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι καινούργοι που μπήκαν αυτές τις χρονιές. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιοι που είναι πιο παλιά. Ναι. Τώρα μακάρι, σας είπα, η ανανέωση στο θέμα των ηλικιών, δεν ξέρω κατά πόσο
η νεολαία, ενώ των 25, 30, 40 ετών, μακάρι να έρθουν τέτοιοι άνθρωποι. Εμείς έχουμε λειψανδρία ακόμα και στα τμήματα και στις εφορίες, το λέμε αυτό. Mm-hmm. Ας έρθουν να βοηθήσουν από μέσα. Σωστά. Κύριε Σαϊάδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Θα σας ακούσουμε και αύριο. Που αναδεικνύεται το θέμα και πιστεύω αυτό το τελευταίο 48ωρο να το τονίσουμε όλοι μας για να είμαστε όσο δυνατόν περισσότεροι. Φυσικά, φυσικά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Όχι την Κυριακή, το Σάββατο. Το Σάββατο. Ναι, την ημέρα. Εμείς θα ξεχαστούμε να πάμε Κυριακή στο γήπεδο. Να είστε καλά. Που ξέρεις ότι παίζαμε Σάββατο. Ευχαριστώ.